στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος. Πάω στο Σύλλογο των Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα. Καλημερίζω τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κωστή Εγκαντάτσιο. Καλημέρα σας από τον 1984. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλους μας. Ναι, καλή φώτιση σε όλους μας. Έχετε δίκιο να το λέτε. Πείτε μου, γιατί στείλατε επιστολή στον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, τον κύριο Τριαντόπουλο, και μάλιστα και με αριθμό πρωτοκόλλου, με θέμα αποστολή στοιχείων απογραφής πληγέντων κτηρίων μετά το σεισμό της 27ης 9ου 2021, όπως αναφέρεται, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό? Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, έχουμε πει ότι ο Σύλλογος προσπαθούμε και βλέπουμε και τα προβλήματα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε και πρακτικές λύσεις, και εφικτές και ουσιαστικές. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε στον αέρα. Θέλουμε να ξέρουμε επισήμως από τις καταγραφές και από τις αυτοψίες που έχουν γίνει στον πρώτο έλεγχο και στον δεύτερο επανέλεγχο, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σαν Δήμος και βέβαια και σαν δύο Δήμοι μάλλον. Ας μιλήσουμε τώρα για το Δήμο Μινώα Παιδιάδος. Έτσι λοιπόν ζητάμε... Ενημερωτικά αποκλείεται να το κάνετε απλά και μόνο. Κάτι άλλο υπάρχει? Θα είναι ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα μετέπειτα στάδιο που ετοιμάζουμε. Αλλά αυτά πρέπει να γίνονται με στοιχεία και με συγκεκριμένα βήματα. Και δεν μπορούμε να μιλάμε στον αέρα. Θέλουμε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα να μας πούνε για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο για κάθε πληγέντα Δήμου χωριστά, τα κατοικήσιμα και μη κατοικήσιμα κτίρια. Και κάθε χρήση βέβαια χωριστά, αν κάποια είναι κατοικίες, αν είναι επαγγελματικοί χώροι, αν είναι ιεροί ναοί, δημόσια κτίρια, αποθήκες, στάβλοι και οτιδήποτε. Για το δευτεροβάθμιο έλεγχο, πάλι για κάθε Δήμο χωριστά, ποια είναι πράσινα, ποια είναι κίτρινα, ποια είναι κόκκινα κτίρια. Για κάθε χρήση χωριστά, αν είναι πάλι κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι ναοί, δημόσια κτίρια, αποθήκες, στάβλοι κλπ. Επίσης, το τρίτο που ζητούμε είναι τα πρωτόκολλα αυτοψίας επικινδύνως, ετοιμορόπων ή ολοσχερώς κατεσταμένων κτίριων. Έτσι. Και τέταρτο που ζητάμε, ποιες αυτοψίες και πόσες είναι σε εκκρεμότητα μέχρι σήμερα. Πίσω από κάθε ερώτημα βέβαια κρύβεται και ένα άλλο βήμα. Υποθέτω, καταλαβαίνετε ότι το τέταρτο που ζητούμε για τις αυτοψίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα αφορά την ενίσχυση του ΔΑΕΦ, που είναι ο κινητήριος μοχλός της λύσης όλων των προβλημάτων. Μάλιστα. Αυτό μας καίει, να ξεκινήσουμε από εκεί, να βοηθήσουμε στη λύση των προβλημάτων. Δεν σας το κρύβω βέβαια ότι είναι το τρίτο email που στέλνουμε απευθείας στο γραφείο του κυρίου Υπουργού, και τα δύο βέβαια προηγούμενα βρίσκονται ακόμα σε αναμονή απάντησης. Το τρίτο πιστεύω να μην έχει την ίδια τύχη με τα δύο προηγούμενα. Μην βρείτε τα αδερφάκια του. Δεν σας απαντούν επειδή δεν είχαν ή δεν σας απάντησαν γιατί ενδεχόμενα δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι? Γνωρίζετε αν έχουν ολοκληρωθεί αυτή την ώρα που μιλάμε? Τα δύο προηγούμενα αιτήματα αφορούσαν, το ένα ήταν το υπόμνημα και το άλλο ήταν, νομίζω ήταν για το ΔΑΕΦΚ, να μην κάνω λάθος, αλλά ήταν πάνω στο το τρίτο email που έχουμε στείλει αυτό. Τα δύο προηγούμενα αφορούσαν άλλα πράγματα τα οποία δεν. Μάλιστα. Είναι τώρα η κοινή λογική. Ναι, όταν λέτε ότι είναι το υπόμνημα με τα αιτήματα του Συλλόγου, τα 29 σημεία, τα οποία εσείς έχετε καταγράψει βάσει των αναγκών που υπάρχουν στην περιοχή, και δεν είναι οι προσωπικές οι απόψεις οι δικές σας ή του Προέδρου, είναι η καταγραφή αντικειμενικά των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν και συλλέγεται από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Μιλάτε για δύο Δήμους, όπως επίσης και το τι θα γίνει παρακάτω με το ΔΑΕΦΚ, διότι είπαν θα ενισχυθεί με 60 μηχανικούς, από τους 60 ήρθαν οι λιγότεροι από τους μισούς και πάει λέγοντας, και έχει απομείνει με 2 και 3 οι οποίοι τρέχουν σε όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές. Και είναι αυτό το τρίτο email, αλλά είπατε εμείς ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε, εγώ θα έλεγα έστω και τώρα, απαντήσεις και στα τρία. Η κοινή μου λογική λέει το εξής, κύριε Γκαντάτσιο, ότι μέσα από αυτή την καταγραφή ζητάτε να δείτε τι χρήματα έχουν πέσει, αν έχουν δοθεί όντως πραγματικά χρήματα σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη, που στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι που είναι στην περιοχή, στις περιοχές, στις πληγήσεις περιοχές, τα έχουν ανάγκη. Η κοινή λογική σε παραπέμπει στο να δείτε τι γίνεται με τους ελέγχους, γιατί καθυστερούν, πώς καθυστερούν, αν καθυστερούν, πότε θα ολοκληρωθούν, αν θα ολοκληρωθούν, έτσι. Ακριβώς.
Η κοινή λογική σου λέει λίγο παρακάτω. Εντάξει, εσύ είπες ότι και μέσα στον Ιανουάριο θα έρθεις ενδεχόμενα με μια αρρωγή νούμερο 2. Αυτό δεν λέγανε μέχρι 15 του μήνα. Μέχρι 15 του μήνα. Ωραία. Ποιοι θα υποβάλουμε δηλώσεις? Κανείς δεν ξέρει. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα μπούσουλα, πείτε το, ακριβώς, για όλα αυτά. Είναι η πορεία και τα βήματα της κοινής λογικής, έτσι όπως σας την εκφράζω αυτή την ώρα, βρίσκουν πατήματα? Τι εννοείται βρίσκουν πατήματα? Ότι είναι σωστά τα βήματα της κοινής λογικής τα οποία σας παραθέτω αυτή την ώρα, για ποιο λόγο ζητάτε αυτά τα στοιχεία? Είναι σωστά τα βήματα της κοινής λογικής όπως το θέτετε, είναι πολύ σωστά. Εμείς απορούμε γιατί αυτή την κοινή λογική δεν την έχουν και αυτοί που βάζουν τη σφραγίδα και την υπογραφή τους. Αυτό απορούμε. Και είναι κάτι αυτονόητο, έτσι δεν είναι? Εμείς ζητούμε λοιπόν με αυτά τα εργαλεία να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω, λίγο παραπέρα. Να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα δουλέψουμε και θα τα επεξεργαστούμε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και γιατί καθυστερούν όλα αυτά. Σας είπα ότι το τέταρτο ερώτημα που θέτουμε αφορά την ενίσχυση του ΔΑΕΦΚ, το οποίο φαίνεται ότι αργεί να στελεχωθεί. Και αν αυτό δεν ξεκινήσει να γίνεται, από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα και θα ξεκινήσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα θα ξεκινήσουν από την υποστελέχωση και από την μην έγκαιρη και στελέχωση με έμπειρα άτομα. Έτσι, όχι τώρα να φέρνει κάθε εβδομάδα ένα διαφορετικό μηχανικό. Μιλάμε ένα μόνιμο προσωπικό το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής. Σας είπα και έχουμε ξαναπεί επανειλημμένως και το φωνάζουμε ότι οι αυτοψίες που εκκρεμούν είναι τουλάχιστον 1.200. Δεν ξέρω ότι στο Υπουργείο Προφορικά μας είπαν ότι δεν μόνο στη δική σας περιοχή? Όχι, και στους δύο δήμους είναι περίπου 1.200, αλλά ο αριθμός αυτός αυξάνεται καθημερινά. Εμείς βλέπουμε συνέχεια άτομα. Μόνο από το προσωπικό μου τηλέφωνο που παίρνουν και ρωτούν τι να κάνουμε καινούριες αυτοψίες, εγώ συμπεραίνω ότι ο αριθμός μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερος. Και από το Υπουργείο βέβαια μας λένε ότι όχι, δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε τέτοια εικόνα εμείς, όμως σας διαβεβαιώ ότι θα το δείτε πάλι. Ας βγούμε ψεύτες, ας βγούμε μια φορά ψεύτες. Συγγνώμη. Θα δείτε όμως ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως θα πιάνουν οι κεραίες του συλλόγου μας. Μισό λεπτό, κύριε Κατάτσιο. Όταν επικοινωνείτε με ένα Υπουργείο και λέτε ότι εκκρεμούν 1.200 έλεγχοι αυτή την ώρα, 1.200 αυτοψίες, μιλάτε για πρωτοβάθμια? Για πρωτοβάθμιες αυτοψίες. Ναι, για πρωτοβάθμιο έλεγχο. Σε πρωτοβάθμιο έλεγχο. Για πρωτοβάθμιο έλεγχο. Ωραία, συγγνώμη. 1.200 αυτοψίες. Οι άνθρωποι δεν έχουν υποβάλει κάποιες αιτήσεις για τις ζημιές τους? Δηλαδή, δεν φαίνονται κάπου ότι έχουν θέμα, ότι δεν μπορούν να μπουν μέσα στο σπίτι τους, σε τι κατάσταση είναι το σπίτι τους κλπ. Δεν έχουν υποβάλει αιτήματα παρόμοια στις δημοτικές αρχές? Δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό, με την καλή έννοια το εκμεταλλευτούν, ναι, να το έχουν ως όπλο στη φαρέτρα τους οι δήμοι, είτε ο ένας είτε ο άλλος, και να πούνε μα ακόμα εκκρεμούν 1.200 αυτοψίες? Κάποιοι ακόμα δεν έχουν υποβάλει, και το θλιβερό είναι ότι κάποιοι δεν έχουν υποβάλει, δεν γνωρίζουν την επικινδυνότητα του κτηρίου και μπορεί και να μένουν και μέσα. Μπορεί το κτίριο να είναι κίτρινο. Όχι, τώρα αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ, και τρεις μήνες μετά να βλέπεις το τι γίνεται, δεν μπορώ να το δεχτώ με ευκολία τώρα αυτό. Δηλαδή κάποιοι δεν έχουν υποβάλει, για ποιο λόγο να μην υποβάλουν? Δεν βλέπουν τι γίνεται με το σπίτι τους, θα πάνε μόνοι τους να πάνε να το φτιάξουν? Έχουν υποβάλει και δεν έχουν περάσει, και σας λέω ότι δεν γνωρίζουν την επικοινωνιότητα του κτηρίου. Κάποιοι ήταν Αθήνα, κάποιοι είναι εκτός Κρήτης. Τα κτίρια όμως δεν είναι ορφανά, δεν είναι μόνο τους, γειτονεύουν με κάποια άλλα. Μπορεί το δικό τους κτίριο να είναι επικίνδυνο και του διπλανού να είναι σε λειτουργία. Επαναλαμβάνω, οι δήμοι που λένε ότι είναι δίπλα σε όλη αυτή την ιστορία, είτε Μηνώα Πεδιάδος είτε Αρχανών Αστερουσίο, τα αρμόδια γραφεία τους, οι τεχνικές υπηρεσίες τους, δεν έχουν μια εικόνα, αν μη τι άλλο, για να θέτουν και να πιέζουν από τη δική τους την πλευρά, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι? Γιατί μπορεί να έρθει το Υπουργείο, μπορεί να έρθει το γραφείο Τριαντόπουλου, μπορεί να έρθει ο καθένας και να σας πει μα τι είναι αυτά που αυθαίρετα μας λέτε, ποιες είναι οι 1.200 αυτοψίες, εμείς έχουμε ολοκληρώσει, δεν έχουμε κανένα αίτημα από ένα επίσημο φορέα, που αυτός ο επίσημος φορέας μπορεί να είναι η δημοτική αρχή? Γι' αυτό σας ρωτώ.
Αυτό δεν το γνωρίζω. Θα ήταν υποχρέωση του κάθε Δήμου να το κάνει. Είναι μα δεν πάτε να χτυπήσετε την πόρτα είτε του Φραγκάκη είτε του Κοκοσάλη. Με συγχωρείτε δηλαδή, του εκτιμώ. Το αναφέρομαι τώρα έτσι, το λέω πάρα πολύ απλά γιατί έτσι το λέμε στην καθημερινότητά μας. Για δεν πάτε να του χτυπήσετε την πόρτα και να ρωτήσετε και να του πείτε. Εμείς οι πληροφορίες που έχουμε ως σύλλογος είναι αυτές. Πώς μπορούμε να το τσεκάρουμε και να το τσεκάρουμε σήμερα. Δηλαδή, στέλνετε μια επιστολή σε ένα Τριαντόπουλο και καλά κάνετε και στέλνετε την αποστολή, την επιστολή στο Τριαντόπουλο και θα έρθει το γραφείο του Τριαντόπουλου. Κάποια στιγμή θα έρθει το γραφείο που το στέλνετε, αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές, αριθμός πρωτοκόλλου 10 και θα σας πει: μα στείλατε αυτό τον έγγραφο, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε καμία απάντηση, να σας δώσουμε απάντηση. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ή των Δημοτικών Αρχών. Γι' αυτό σας ρώτησα, κύριε Γκαντάτσιο. Ναι. Όχι γιατί σας μαλώνω, ερώτηση βάσει της κοινής λογικής είναι, το καταλαβαίνετε. Ναι, βεβαίως το καταλαβαίνω. Αυτό όμως δεν μπορούμε να απαιτήσουμε και από, από τον κάθε Δήμο να ξέρουμε τι γίνεται, αν έχει στείλει το έγγραφο. Να απαιτήσετε. Να απαιτήσετε. Μα τι είναι αυτό που λέτε. Απαιτείτε. Τι θα πει απαιτείτε. Ζητάτε. Πολίτες δεν είστε. Μισό λεπτό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω και πάλι αυτό που λέτε. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε. Καλά κάνετε και απαιτείτε. Δημότες δεν είσαστε. Με συγχωρείτε. Αυτή την ώρα εσείς δεν είσαστε οι φυγόμενοι. Αν δεν απαιτήσετε εσείς που είσαστε εκεί, ποιος θα έρθει εγώ να πάω να απαιτήσω να το κάνουν. Εσείς πρέπει να το ζητήσετε με τεπιτάσιο όλο αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε ενημερώσει και το Δήμο και τους Δήμους, δηλαδή και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Κοιτάξτε λίγο, πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε για αυτό το πράγμα. Πρέπει όλοι μαζί. Πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει και από την πλευρά του Δήμου και μπορεί να έχει γίνει και νωρίτερα από ό,τι το κάναμε εμείς. Αυτό να σας απαντήσει. Να σας απαντήσει τότε και ο Δήμος και ο Τριαντόπουλος. Να σας απαντήσει και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων και ο Τριαντόπουλος. Βεβαίως. Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, εντάξει τώρα, εσείς κινείστε και προσπαθείτε να βγάλετε μια άκρη όταν θα έπρεπε να σας έχουν δώσει έτοιμα κάποια στοιχεία για να ξέρετε τι θα κάνετε και σας αφήνουν πελαγωμένους, δεν σας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Μέσα σε ένα άλλο πέλαγος εσείς μπλέχνεστε. Δεν λέω, καλά κάνετε και στέλνετε την επιστολή, αλλά ελπίζω να τις έχετε κάνει καμιά κοινοποίηση προς τους αρμόδιους, Έχουμε κάνει κοινοποίηση και προς τους τοπικούς βουλευτές και προς τους δημάρχους και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε δει ήδη πολλά θέματα του συλλόγου μας αναρτώνται συνέχεια και πολλά θέματα έχουν γίνει αντικείμενο επερωτήσεων στη Βουλή. Το λυπηρό, σας είπα, είναι ότι δεν έχουμε πάρει απάντηση για τα δύο προηγούμενα email και μάλιστα όταν προχθές επικοινωνήσαμε και ζητήσαμε αριθμό πρωτοκόλλου από το γραφείο που το στείλαμε, μας είπαν ότι δεν είναι το αρμόδιο γραφείο. Δεν είναι πολιτικό το γραφείο αυτό που στείλαμε το email. Ναι. Αυτό μας στεναχώρησε και μας προβλημάτισε γιατί είπαμε ότι αν ένας σύλλογος που έχει στην πλάτη του 700 περίπου οικογένειες για την ώρα δεν μπορεί να βρει άκρη και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο ή με το email του γραφείου που ασχολείται, του υπουργού που ασχολείται με αυτά, τότε τι θα κάνει ένας απλός πολίτης, τι αντιμετώπιση θα έχει ένας απλός πολίτης. Αυτό μας προβλημάτισε και μας ανησύχησε, θα έλεγα, γιατί με πολύ φιδό δινόταν τηλέφωνα στον αέρα ότι εγώ είμαι ανοιχτός σε συνομιλίες, δέχομαι οποιονδήποτε, όμως επαναλαμβάνω, είναι το τρίτο email που πιστεύω να μην έχει την ίδια τύχη με τα δύο προηγούμενα email. Μάλιστα. Να μείνει αναπάντητο. Όση ώρα μιλάμε, επικοινώνησε μαζί μας ο κύριος Κοκολάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου, και είπε ότι θέλει να κάνει παρέμβαση. Να του δώσουμε το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Κοκολάκη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ορίστε, σας ακούμε. Σε όλους. Μεταφορικά το λέω, αλλά χρειάζεται να το πούμε. Και κυριολεκτικά να το λέτε. Καλή χρονιά χρειάζεται σε όλους μας. Κυριολεκτικά. Ωραία, παρακαλώ, σας ακούω. Σχετικά με αυτά, θα ήθελα, επειδή είναι πολύ ευγενικός ο γραμματέας του συλλόγου μας, να πω επίσης ότι η απάντηση από το γραφείο του κυρίου Τριαντόπουλου από την υπάλληλο ήταν: δεν έχουμε χαρτί να εκτυπώσουμε να σας δώσουμε αριθμό πρωτοκόλλου που το καταθέσατε. Και το επόμενο ήταν: καλά, λέει, εσείς διακοπές δεν κάνετε. Αυτά τα δύο, και ένα τρίτο, και να μην σας καθυστερώ άλλο. Δηλαδή, όσον αφορά τις 1.200 εκτιμώσεις, ναι, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η αυτοψία, ναι, ήταν 20, ναι, του Νοέμβρη αυτός ο αριθμός. Ναι. Δεν έχουν προχωρήσει οι αυτοψίες, αλλά επιπλέον προστίθεται και άλλες αιτήσεις.
Και ρωτώ λοιπόν, 15 Ιανουαρίου θα ανοίξει η αρρωγή για να καταθέσουν αυτοί οι άνθρωποι το χαρτί της αυτοψίας. Τη στιγμή που δεν το έχουν στα χέρια τους, τι θα καταθέσουν? Ναι. Ωραία, απαντάτε. Δηλαδή έχουμε 1200 αυτοψίες. Το χαρτί χρειάζεται για να προχωρήσει ο κόσμος στην εκταμείωση των χρημάτων, για να προχωρήσει την αρρωγή. Αυτό μήπως, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Ωραία, υπάρχουν προσέξτε. Λοιπόν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν να καταθέσουν την αρρωγή λόγω ελλείψεως αυτοψιών από τη δουλειά του Υπουργείου. Προσέξτε τώρα να δείτε. Εσείς απαντάτε με αυτό το οποίο λέτε στις ερωτήσεις με την κοινή λογική που έθετα στον γραμματέα, τον κύριο Γκαντάτσιο, πριν από λίγο. Για ποιο λόγο τις θέλετε? Η κοινή λογική μου λέει αυτό και εκείνο και το άλλο. Ρωτάω το εξής και ρωτάω και εσάς, κύριε Μάρκο Κοκολάκη, και λέω, στείλατε και καλά κάνατε και στείλατε αυτό το αίτημα προς τον κύριο Τριαντόπουλο για αυτά τα οποία σας απάντησε η υπάλληλος. Νομίζω ότι βγάζει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Δεν είναι κατάσταση για γέλια, είναι κατάσταση για κλάματα όταν από ένα πολιτικό γραφείο σας ρωτάνε με καλά εσείς δηλαδή γιορτές δεν κάνετε κτλ. Το αφήνω σχολίαστο γιατί δεν κάνει αυτή την ώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πράγματα που μας ξεπερνάνε. Αυτή την αφθάδεια, ή όπως αλλιώς λέγεται, να τη διορθώσει το ίδιο το πολιτικό γραφείο και ο κύριος Τριαντόπουλος. Δεν με αφορά το θέμα. Να συμπληρώσω και ένα τέταρτο. Όταν δίνει το τηλέφωνο του στον αέρα, να παίρνει ο κάθε πολίτης να ρωτάει. Ο κάθε πολίτης που είναι, ας με επιτρέπει να πω ευγενικά, μια μονάδα. Και ένας σύλλογος που έχει αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο γραμματέας, 700 οικογένειες. Το θέτει εγγράφος και δεν παίρνει απάντηση. Τι περιμένει ο κάθε πολίτης από αυτό το τηλεφώνημα, το απλό να πάρει απάντηση? Δεν περιμένει τίποτα. Με βάση την κοινή λογική, δεν περιμένει τίποτα. Αυτή η κοροϊδία κάποια στιγμή θα σταματήσει. Κύριε Κοκολάκη, δεν έχετε πάρει καμία απάντηση από τις δημοτικές αρχές? Έχετε κοινοποιήσει αυτή την επιστολή στα γραφεία των δημάρχων Αρχανών Αστερουθυσίων Μινώα Πεδιάδος? Υπάρχει ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό των χτισμάτων. Λέει, ήταν μια καταγραφή που είχε γίνει νομίζω στις 12 Ενδεκάτου. Με αυτή την καταγραφή πάμε. 666 κτίρια εσείς ο καθεξής. Από τις 12 του Ενδεκάτου μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα άλλο? Αυτή την εικόνα θα έχουμε? Μάλιστα. Αυτή την εικόνα έχουμε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί σήμερα πάει το πράγμα τελείως διαφορετικά και μάλλον εντάξει μας η κοινή λογική το πάει λίγο παρακάτω και το πάει βήμα-βήμα και ας είναι μικρά-μικρά τα βήματα. Καλά, από τα δημοτικά γραφεία και στους δύο δήμους, είτε εσείς μεταξύ σας δεν έχετε εκείνη την επικοινωνία που χρειάζεται ο ένας? Μισό λεπτό. Δεν θα προλαβαίνετε την απάντηση, δεν τέλειωσε το ερώτημα. Έτσι ώστε, κύριε Κοκολάκη, να μην χρειάζονται να γίνονται αυτές οι κινήσεις, να είναι δηλαδή οδηγός η Δήμη σε αυτά που υπάρχουν τα προβλήματα στους ανθρώπους της περιοχής, γιατί όλη αυτή η ιστορία δείχνει ότι μάλλον είναι λίγο, μάλλον λέω δείχνει ότι είναι μάλλον μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Απαντήστε για τώρα. Για το συγκεκριμένο σε αφορά τον αριθμό των αυτοψιών και όλα αυτά τα πράσινα, εάν υπήρχε αριθμός καταγεγραμμένος και επίσημα ανακοινωμένος, θα τον γνωρίζαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή προφανώς δεν τον γνωρίζουν ούτε οι Δήμοι τον ακριβή αριθμό των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές ή τα κτλ. Είναι κάτι που θα το κρατήσουν κρυφό. Θα είχε βγει. Δεν τον γνωρίζουμε. Λοιπόν, τη στιγμή που δεν υπάρχει, το ζητάμε εμείς να το πάρουμε σαν σύλλογος. Είναι κακό? Δεν είναι κακό. Όχι, σαφέστατα. Αλλά ήθελα να πω και το ξέρετε. Με τους Δήμους υπάρχει. Εντάξει. Απαντήσατε. Εσείς απαντάτε ούτως ή άλλως. Εγώ έχω τις δικές μου τις απορίες, τις θέτω. Εσείς απαντάτε. Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους. Λοιπόν, άντε να περιμένουμε να δούμε τι απάντηση θα δοθεί μέσω αυτού το email που στείλατε. Και να πω και κάτι άλλο που εκεί θα πάρετε την απάντηση που ζητούσατε έμεσα, αλλά είναι μια πραγματική απάντηση. Αυτή τη στιγμή, εκτός το σύλλογο, υπάρχουν και άλλοι φορείς. Εμείς δεν είμαστε φορέας που μπορούμε αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε και να τεκμηριώσουμε πράγματα. Δεν είμαστε διεκπεραίωση, είμαστε για να τα εντοπίσουμε, να τα ζητήσουμε. Οι φορείς λοιπόν που είναι αρμόδιοι για να διευθετήσουν αυτά τα θέματα είναι η περιφέρεια, είναι η Δήμη, είναι η Εκκλησία που ασχολείται με κάποια κομμάτια. Αυτή λοιπόν θα ήθελα να θέσω το εξερώτημα.
αυτή τη στιγμή με ό,τι κινήσεις έχουν κάνει. Είναι ικανοποιημένοι με τις κινήσεις που έχουν κάνει ή θα έπρεπε να έχουν κάνει. Κάποιοι ίσως το έχουν κάνει σε παραπάνω βαθμό. Κάποιοι όμως υστερούν πολύ στο να ασχοληθούν με το θέμα όσο θα έπρεπε. Εκεί λοιπόν θα έλεγα σε κάποιους να αναθεωρήσουν τις στάσεις τους απέναντι στους δημόπληκτους. Αυτοί λοιπόν που έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους δεν έχουν να ανησυχούν. Αυτοί που έχουν τη μύγα να μυγιαστούν, να το πω έτσι λαϊκά. Κάποιοι δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους από τους φορείς. Δεν φωτογραφίζω ακριβώς, ας αφήσω να εννοηθεί. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας να σύψει πραγματικά πάνω από το πρόβλημα των σεισμόπληκτων και να ασχοληθεί στο κομμάτι που του ανήκει και στο βαθμό που του ανήκει. Δεν το έχουν κάνει όλοι. Και επαναλαμβάνω, περιφέρεια, δήμος, εκκλησία. Ποιοι έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους? Το ξέρει ο κόσμος. Οι ίδιοι το ξέρουν. Κύριε Κοκολάκη, κύριε Γκαντάτσιο. Να αναθεωρήσουν λοιπόν κάποια πράγματα, για να ασχοληθούν πραγματικά με το κομμάτι που τους έχουν την αρμοδιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.